Τώρα, δραματική συρρήκνωση της οικοδομικής δραστηριότητας καταγράφει, κυρίες και κύριοι, για ακόμη ένα μήνα η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Μέσα σε ένα χρόνο παρουσίασε πτώση της τάξης του 66,6%. Και σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, το ήδη πεπαρημένο οικονομικό κλίμα είναι η υπερφορολόγηση και η σύγχυση γύρω από τη μορφή που θα λάβει το νέο ενιαίο τέλος ακινήτων, που ήρθαν τώρα να ρίξουν τη χαριστική βολή. Η δεδομένη οικονομική ύφεση, η υπερφορολόγηση των ακινήτων και η αναμονή του επερχόμενου ενιαίου τέλους που δημιουργεί νέα ερωτήματα, δικαιολογούν πλήρως, λένε οι παράγοντες της αγοράς, την καθίζηση της οικοδομικής δραστηριότητας. Οι νέες οικοδομικές άδειες το 2012 περιορίστηκαν στο 1 τρίτο σε σχέση με τις άδειες που εκδόθηκαν το 2011. Πώς μπορούμε να χτίσουμε νέα κτίρια, όταν από την πρώτη στιγμή ξέρουμε ότι δεν θα τα πουλήσουμε και ότι θα πληρώσουμε φόρους? Αν δεν καταργηθεί ο φόρος ακίνητης περιουσίας από τις οικοδομικές επιχειρήσεις για τα αδιάθετα απούλητα, που είναι παγκόσμια πατέντα, δεν θα ξεκινήσουν νέα κτίρια στην Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Νοέμβριο του 2011 εκδόθηκαν συνολικά 3.457 άδειες, ενώ τον αντίστοιχο μήνα του 2012 εκδόθηκαν μόλις 1.156 άδειες, καταγράφοντας πτώση 66%. Τα στοιχεία του Νοεμβρίου καταγράφουν ένα μόνο κομμάτι της πτωτικής πορείας που κατέγραψε η οικοδομή καθ' όλη τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών. Το 2011 εκδόθηκαν συνολικά 37.892 άδειες, ενώ το 2012 ο αριθμός αυτός έπεσε στις 23.825 άδειες, σημειώνοντας μεταβολή της τάξεως του 37%. Ιδιαίτερα φτωχή είναι και η εικόνα της Αττικής, όπου η πτώση για το μήνα Νοέμβριο άγγιξε το 70%, καθώς το 2012 εκδόθηκαν μόλις 288 οικοδομικές άδειες, όταν τον αντίστοιχο μήνα του 2011 εκδόθηκαν 938 οικοδομικές άδειες. Σύμφωνα μάλιστα με πρόσφατη έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που προβλέπει περαιτέρω μείωση στις τιμές των ακινήτων, το απόθεμα των απούλητων κατοικιών στην ελληνική αγορά υπολογίζεται σε 270.000 ακίνητα. Οι φόροι που επιβαρύνουν σήμερα τα ακίνητα φτάνουν τους 20, οι οποίοι όμως λόγω ποικίλων νομοθετικών διατάξεων και κατηγοριών επιβάλλονται με 40 διαφορετικούς τρόπους. Η καταβαράθρωση της οικοδομικής δραστηριότητας οφείλεται στη σαρωτική φορολογία σε βάρος των ακινήτων, που δεν αφήνει κανένα λόγο για ανοικοδόμηση, καμία δυνατότητα, αλλά και δυστυχώς καμία ελπίδα. Δεν μπορεί σε μια αγορά με ύφεση σήμερα